Και πάμε λοιπόν στην παρουσίαση του αγώνα. Από το κλειστό γήπεδο του Μέντς, στην μπλε γωνία είναι ένας που είναι πρωταθλητής Ελλάδος και στην κόκκινη γωνία Λάζαρος Παπαδόπουλος. Λάζαρε, καλησπέρα. Γεια σου, Λάζαρε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πήγα να το κάνω, μας χάλασε ένα Viber που μπήκε μέσα στη γραμμή. Δεν γίνονται αυτά. Τέλος πάντων, το βγάλαμε το project έτσι όπως θέλαμε. Ο Φώτσης θα ήταν αυτός. Ήθελε να μπει. Ήθελε να μπει. Το θέμα είναι να μπεις εσύ στον αγώνα. Το έχεις, γιατί είσαι. Πώς το λένε, new entrance είσαι εδώ πέρα. Κατευθείαν σε βάλω να παίξεις με τον πρωταθλητή. Πώς έγινε αυτό? Δεν δεχόταν κανείς άλλος, να πω την αλήθεια. Δηλαδή θέλαμε να κάνουμε τον αγώνα και να πει κάποιος καινούριος, ο οποίος κάνει ένα-δύο χρόνια, να είναι στο δικό μου επίπεδο. Αλλά όταν μαθαίνουν ότι το ύψος μου είναι 2,13 και είμαι 120 κιλά, αρνιούνται. Και έτσι ο μόνος που δέχτηκε ήταν ο Σωτήρης. Και νομίζω ότι θα γίνει πολύ δυνατό μάτι, δυνατός αγώνα. Ναι, εντάξει, τώρα κοίταξε. Έτσι όπως είσαι σωματικά, έχεις το πλεονέκτημα το απόλυτο, γιατί εσύ τους παίζεις από τα 2 μέτρα. Με άνοιγμα χεριών έχεις 2 μέτρα, πόσο είναι τέλος πάντων, δεν μπορεί να σε φτάσει ο άλλος. Και καταρχήν, πού να σε φτάσει και στο ύψος. Ναι. Αν παίζαμε μονό, θα είχα το πλεονέκτημα. Τώρα όμως μιλάμε για πυγμαχία, μιλάμε για ένα ring. Καλά, εντάξει. 6 επί 6. Ναι, είναι πολλά. Και είναι. Μιλάμε για έναν αθλητή ο οποίος είναι πρωταθλητής Ελλάδος και στο πραγματικό πρωτάθλημα έχει βγάλει 3 παίχτες μέχρι στιγμής νοκάουτ. Καλά, εννοείται. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι μηχανή, δεν λέω, αλλά θα το δυσκολέψεις αρκετά. Αλλά εγώ θα ποντάρω σε σένα. Ό,τι είναι το bet, εγώ θα το παίξω σε σένα, να το ξέρεις. Πάντα είμαι με τους νέους αθλητές. Άλλωστε είσαι αθλητής, έχεις αυτό το αθλητικό feeling και ξέρεις πώς πρέπει να αντιμετωπίσεις μια τέτοια κατάσταση. Λοιπόν, τώρα για την ουσία, το πρωί μίλησε εδώ και ο κύριος Σαριδάκης, ο υπεύθυνος επικοινωνίας του όλου event. Πολύ ενδιαφέρον. Αυτός ο αγώνας τώρα πώς προέκυψε, Λάζαρε? Έχει κάποιο φιλανθρωπικό χαρακτήρα? Είναι ένας αγώνας επίδειξης? Είναι αγώνας κανονικός διεκδίκησης πρωταθλήματος? Αυτός είναι ένας επαγγελματικός αγώνας, ίσως είναι από τα μεγαλύτερα event, μπορεί να είναι και το μεγαλύτερο event στην Ελλάδα, που μαζεύονται στην ουσία η ελίτ της πυγμαχίας, και έρχονται και αθλητές και από εξωτερικό και πραγματικά θα δούμε δυνατά sparring, δυνατούς αγώνες και δυνατές μονομαχίες. Δηλαδή είναι όπως στην Αμερική, θα είναι κάποιοι αγώνες και η κορύφωση των αγώνων θα είναι ο δικός σου αγώνας? Όχι, βέβαια. Όχι. Εγώ δεν θα μακάρι να ήταν να είχα τέτοιο επίπεδο πυγμαχίας για να μπορώ να κάνω κορύφωση του αγώνα. Εγώ έψαχνα ένα event στο οποίο να υπάρχει μια καλή διοργάνωση και να υπάρχει κάποιος αντίπολος ο οποίος θα μπορούσε να κάνουμε καλό ζευγάρι και να ταιριάζει και σε μένα και στο ύψος και στα κυβικά. Ήταν από τις καλύτερες διοργανώσεις, μου κάνω την πρόταση, δέχτηκα αμέσως, είναι μεγάλο challenge για μένα. Έκανα κατά καιρούς κάποια sparring στην προπόνηση και ήθελα να δοκιμάσουν αυτό μου σε ένα επίσημο κανονικό αγώνα όπου ο αντίπαλος θα βαράει κανονικά και εγώ θα βαράω επίσης. Το φοβάσαι τον αγώνα? Εντάξει, ξαναλέω, είσαι αθλητής, δεν φοβάσαι ποτέ, αλλά εδώ τώρα μιλάμε για ένα άθλημα στο οποίο έρχεσαι σε επαφή καλή με τον αντίπαλο. Δεν είναι τώρα ένα blockout, έτσι μια συνέχεια θα είσαι στην επαφή. Ναι, ψυχολογικά είσαι έτοιμος? Αν σου πω ότι δεν φοβάμαι ή δεν έχω άγχος, θα σου πω ψέματα. Εδώ παίζοντας χρόνια μπάσκετ και έχοντας μεγάλη καριέρα επαγγελματικά στο μπάσκετ και σε μεγάλες διοργανώσεις, ακόμα και στο τέλος της καριέρας, έχοντας τεράστια εμπειρία, όταν το match φτάνει, το derby έχει το άγχος και όταν φτάνει τα κρίσιμα σουτ πάλι αγχώνεσαι. Πόσο μάλλον τώρα σε ένα καινούριο άθλημα, σε μια καινούρια δραστηριότητα, πρώτο match κιόλας, σίγουρα υπάρχει αυτό το άγχος και το challenge εδώ είναι να ξεπεραστεί το άγχος, να μπω μέσα στο ring, να πατήσω και να δείξω την πυγμαχία που έμαθα με το δάσκαλό μου, τον Γιάννη Πεκλονή, το τελευταίο χρόνο και το τελευταίο διάστημα που κάνω προπόνηση. Πάντως, Λάζαρε, αυτό που θαυμάζω σε σένα είναι ότι έχοντας ολοκληρώσει μια αθλητική καριέρα, δεν σου λέω ότι πας να ξεκινήσεις μια καινούργια καριέρα, μακάρι να το κάνεις αυτό και να είσαι σε θέση να το κάνεις, αλλά δεν τα παρατάς με τον αθλητισμό, ρε παιδί μου, ψάχνεις συνεχώς. Ο αθλητισμός είναι τρόπος ζωής. Είναι μια συνήθεια η οποία με κάνει να αισθάνομαι καλύτερα, με κάνει να αισθάνομαι πιο υγιής. Με κάνει χαρούμενο και προσφέρει ποιότητα στη ζωή μου.
Μάλιστα. Πότε είναι ο αγώνας, για ποια ημερομηνία μιλάμε? Μεθαύριο είναι ο αγώνας. Αύριο είναι η συνέντευξη τύπου και το ζύγισμα. Και μεθαύριο, Κυριακή 19 του μηνός, στο ΜΕΤΣ είναι οι μονομαχίες. Νομίζω θα γίνουν 13 μονομαχίες και μία σε αυτές θα είμαι κι εγώ. Εγώ νόμιζα ήταν παραμονή πρωτοχρονιάς, γι' αυτό σε ρώτησα. Μάλιστα. Όχι, αύριο είναι κοντό στο Αλμός Αλληλούια. Αύριο θα φανούν το τι προετοιμασία έχω κάνει μέχρι στιγμής. Εντάξει, σαν αθλητή μπάσκετ ξέραμε ποια είναι τα δυνατά σου σημεία, ποιο είναι το καλό σου σουτ, πώς κτλ. Εδώ τώρα τι περιμένουμε από σένα, κροσέ, uppercut, direct, ποια... Ναι, καλή ερώτηση. Η πυγμαχία είναι καταρχάς ένα άθλημα πολύπλοκο, έχει πάρα πολλά χτυπήματα, πολλές στρατηγικές. Δεν μπορούσα βέβαια σε ηλικία 40 χρονών και μέσα σε ένα χρόνο να τα μάθω όλα. Ξεκίνησα από τα πάρα πολύ απλά, το 1-2, το αριστερό τζεπ και το δεξί χτύπημα, να κρατάω απόσταση, να κινούμε μέσα στο ring. Είναι τα πράγματα που έχω μάθει και αυτά θα προσπαθήσω να βγάλω. Δεν θα βάλω πολυπλοκότητες, ούτε κάποια uppercut, ούτε κάποια κροσέ. Ναι. Θα προσπαθήσω με δύο χτυπήματα και να κρατάω σε απόσταση και να εκμεταλλευτώ όσο περισσότερο δυνατόν το ύψος μου, να είμαι δηλαδή από μακρινή απόσταση και να μπορέσω να περάσω κάποια χτυπήματα από εκεί. Αυτή θα είναι όλη η στρατηγική και αυτό θα προσπαθήσω να κάνω αύριο μεθαύριο στον αγώνα. Μάλιστα. Εμείς να ευχηθήσουμε λοιπόν ο Ντράγκο αυτή τη φορά να κερδίσει τον Ρόκι. Και εγώ θα είμαι τελευταίο στο Λάζαρο. Λάζαρε! Ποιος από τους πρώην συμπαίκτες σου θα είναι εκεί, ποιος έχει γλεντήσει πιο πολύ social media τώρα με τα αγώνα? Πιστεύω θα έρθουν, οι περισσότεροι θα έρθουν. Από την εθνική ομάδα θα έρθουν, όλοι θέλουν τώρα θα έρθουν να με δουν για να με στηρίξουν, θα έρθουν για να με τρολάρουν ή θα έρθουν για να γελάσουν το πώς θα τρώω ξύλο, δεν ξέρω ποια θα είναι τα κίνητρά τους, αλλά πιστεύω οι περισσότεροι από αυτούς θα έρθουν, ήδη μου γράφουν στα chat και ψάχνουν να βρουν τα εισιτήρια, προσκαλούμε και τον κόσμο. Ωραία. Όσοι θέλουν να παρευρεθούν στον αγώνα, πιστεύω θα είναι μια πολύ ωραία διοργάνωση με πολύ event και πολύ, πολύ ξύλο. Εντάξει, εγώ προτείνω όποιος σε τρολάρει περισσότερο να είναι ο επόμενος αντίπαλός μέσα στο ρίγκ. Καλή ιδέα και αυτή. Καλή πρόταση, τη λαμβάνω υπόψη. Λάζαρε, ευχαριστούμε. Γεια σου, Λάζαρε. Να σε καλά. Έγινε. Γεια σας.